του στο Βόλο, ξενώνος αστέγων στην περιοχή της Νεάπολης. Είναι ένα σύγχρονο κτίριο, διαθέτει όλες τις ανέσεις, μπορεί να φιλοξενήσει έως 25 άτομα. Στην περίοδο οικονομικής κρίσης και κακοκαιρίας, ο Δήμος Βόλου φρόντισε να προστατέψει τα άτομα που στερούνται κατοικίες, αφήνοντας ανοιχτό το κεντρικό καπί και προσφέροντας κουβέρτες, ροφήματα και τρόφιμα για την προσωρινή φιλοξενία των αστέγων. Η κοινωνική μέρημνα δεν είναι προσωρινή, καθώς υπάρχει και λειτουργεί ξενώνας φιλοξενίας αστέγων. Είμαστε στη διαδικασία όπου περνάμε ακριβώς από μια επιτροπή όλους αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως θα ήθελαν να μείνουν στο ξενώνα των αστέγων. Αλλά παρόλα αυτά ανοίξαμε και το καπί για δύο μέρες, χθες και σήμερα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε σε ζεστό χώρο όποιους συμπολίτες θα θέλανε. Αυτό το καλέσιο το κτίριο που βλέπετε πίσω μου είναι το κέντρο φιλοξενίας αστέγων στην πόλη του Βόλου. Μέχρι στιγμής φιλοξενούνται 6 άστεγοι και υπάρχουν δυνατότητες για τη φιλοξενία 25 ατόμων. Είναι ένας χώρος που θυμίζει περισσότερο σπίτι παρά ξενώνα. Είναι ένας χώρος από τον οποίο δεν λείπει πραγματικά τίποτα και μπορούν να μείνουν μέχρι και 25 άτομα συνολικά και οικογένειες μέσα σε δωμάτια 2 και 4 ατόμων και υπάρχει και το φαγητό μεσημέρι βράδυ και δεν στερούνται τίποτα. Στον ξενώνα αστέγων οι άστεγοι απολαμβάνουν ζεστή φιλοξενία και τη φροντίδα των δημοτικών υπαλλήλων. Και βέβαια προσέχουμε τους άστεγους. Όταν βγαίνουν έξω, λέω προσέξτε που θα πάτε. Είναι μία είναι η γριά και όλα. Λέω πρόσεχε τον δρόμο. Από το Δήμο Βόλου και ειδικότερα από το κοινωνικό κέντρο, γίνεται έκκληση προς τους πολίτες του Βόλου να συνδράμουν ώστε οι άστεγοι της περιοχής να αποκτήσουν μια ζεστή και φιλόξενη στέγη.